Λοιπόν, το ότι τα νοσοκομεία της Αττικής δέχονται ίσως τη μεγαλύτερη πίεση από την αρχή της πανδημίας αυτές τις ημέρες, αυτά τα 24 ώρα, νομίζω το γνωρίζουμε όλοι. Χθες η ενημέρωση που είχα ήταν ότι στην λίστα του ΕΚΕΠΗΧ ΕΚΑΒ είναι η λίστα που καθημερινά ουσιαστικά δηλώνονται, γράφονται όλοι όσοι πρόκειται να εισαχθούν σε εντατική, χρειάζεται να εισαχθούν σε εντατική. Αυτή λοιπόν η λίστα χθες ξεπέρασε τα 150 άτομα, νούμερο που καθημερινά μένει εκεί. Δεν μειώνεται, δείχνοντας την ανάγκη ότι τα κρεβάτια σε εντατικές θεραπείες δεν επαρκούν. Θα πούμε για αυτά, καθώς και για αρκετά και για τα υπόλοιπα τα οποία ζούμε λόγω πανδημίας, με τον γιατρό, τον Γιάννη το Γαλανόπουλο, ο οποίος είναι στην εκτελεστική γραμματεία της ΟΕΝΓΕ. Καλή σας ημέρα, κύριε Γαλανόπουλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας και στους ακροατές. Αν δεν κάνω λάθος, και η καταγωγή σας είναι από εδώ, από Καλαμάτα, και έχετε κάνει και θητεία. Εδώ. Όχι καταγωγή, μόνο γέννημα θρέμα Καλαματιανός. Μάλιστα. Ωραία. Χαιρόμαστε που σας ακούμε τότε. Και εγώ, να είστε καλά. Έχετε τη δυνατότητα να τα πείτε. Για πείτε μας, δώστε μας μια εικόνα με βάση την ενημέρωση που έχετε και όσο ενηγέ. Νομίζω αυτό που είπατε και εσείς εισαγωγικά, δηλαδή ο αριθμός των διασωληνωμένων εκτός ΜΕΘ, είναι πραγματικά αυτό το νούμερο που αποτυπώνει με ακρίβεια όλη αυτή την πίεση που δέχεται το σύστημα υγείας αυτή την περίοδο, ειδικά στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Το λέω αυτό γιατί αυτός ο αριθμός έχει πίσω του δύο στοιχεία κρίσιμα. Το ένα στοιχείο που μπορεί κάποιος εύκολα να καταλάβει είναι ότι η διαθεσιμότητα σε μονάδες εντατικής θεραπείας είναι πεπερασμένη και την έχουμε ξεπεράσει, εφόσον έχουμε διασωληνωμένους που περιμένουν τη ΜΕΘ. Και το δεύτερο στοιχείο που ίσως δεν είναι εύκολο να το διακρίνει κανείς, ειδικά όταν δεν έχει σχέση και με τα νοσοκομεία, είναι το τι ποιότητα περίθαλψη απολαμβάνουν οι ασθενείς όσο νοσηλεύονται σε απλούς θαλάμους νοσηλείας, μέχρι να φτάσουν, αν φτάσουν, να διασωληνωθούν. Και να το πω αλλιώς, υπήρχαν ή υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που θα μπορούσαν με πιο κατάλληλη, πιο εντατική φροντίδα να έχουν αποφύγει τη διασωλήνωση. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν κλινικές στο λεκανοπέδιο που ξεκίνησαν με 25-30 κρεβάτια και έχουν φτάσει τα 100 και τα 120 με τους ίδιους γιατρούς. Mm-hmm. Με επεκτάσεις εντός των ίδιων νοσοκομείων, επειδή κλείνουν άλλες κλινικές. Υπάρχουν κλινικές οι οποίες έχουν νοσηλευτές οι οποίοι μεταφέρονται τη μία στο ένα τμήμα, την άλλη στο άλλο, δεν προλαβαίνουν να προσαρμοστούν με ένα χώρο, προσπαθούν συνεχώς να βουλώσουν τρύπες που λέμε. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η ένδυα σε προσωπικό και η κούραση του προσωπικού ένα χρόνο οπωσδήποτε επιβαρύνει και την παρεχόμενη περίθαλψη στους ασθενείς. Και κάνω μια, δεν είναι εικασία, νομίζω είναι βάσιμη εικασία, mm-hmm. ότι κάποιοι ασθενείς θα μπορούσαν να έχουν αποφύγει τη διασωλήνωση αν είχαμε περισσότερο προσωπικό, πιο ξεκούραστο προσωπικό και πιο πολλές υποδομές όπως οι συσκευές υψηλής ροής οξυγόνου που τώρα τελευταία πήραμε. Να ξεκαθαρίσω κάτι αναφέροντας αυτά τα νούμερα, γιατί καμιά φορά έτσι όπως τα αναφέρουμε ή τα διατυπώνουμε γίνονται και παρεξηγήσεις. Ακόμα και ένας ασθενής εκτός εντατικής είναι πρόβλημα, είναι ζήτημα. Έτσι. Δεν το συζητάμε. Το γεγονός ότι είναι 150 δείχνει το πόσο πολλαπλάσια η κατάσταση είναι επιβαρημένη, έτσι, από ό,τι δυστυχώς θα θέλαμε. Κάτι, αν μου επιτρέπετε μισό λεπτό. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι διαπιστώνουμε εμείς το ζήτημα. Το πρόβλημα είναι ότι το ζήτημα δεν το διαπιστώνουν και δεν παίρνουν μέτρα αυτοί που θα έπρεπε να το διαπιστώσουν. Δηλαδή, όταν ακούμε τον Υπουργό, τον κύριο Γεραπετρίτη, να λέει ότι εντάξει, μωρέ, γιατί είναι ένα-δύο 24 ώρα εκτός ΜΕΘ, δεν είναι μεγάλη αναμονή. Λες και περιμένεις να πάρεις εισιτήριο στον κινηματογράφο. Ή ξέρω εγώ τον προηγούμενο καιρό τι έλεγε ο ίδιος, ότι όποιος μπαίνει στη ΜΕΘ το 50% πεθαίνει, άρα όσες πιο πολλές ΜΕΘ τόσες πιο πολλοί θάνατοι. Δηλαδή εντάξει τώρα δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, να γελάσουμε ή να κλάψουμε με αυτή την κατάσταση. Mm-hmm. Όταν τα ακούμε αυτά από επίσημα κυβερνητικά κύλη. Δηλαδή είπαμε. Ναι, υπάρχουν και ακόμα τραγικότερες διαπιστώσεις από εκπροσώπους, αν θέλετε, όχι μόνο της κυβέρνησης, αλλά και των λοιμοξιολόγων και της Επιτροπής, με το 20% να πεθαίνει εκτός εντατικής και να το λέμε έτσι ανερυθρίαστα. Ακόμα πιο τραγικό, γιατί το λέει και ένας επιστήμονας. Άλλο να το λέει ένας πολιτικός, μπορεί να πεις ότι εξυπηρετεί και μια σκοπιμότητα δική του. Όταν το λέει όμως ένας επιστήμονας, εγνωσμένης αξίας και κύρους,
δεν επιτρέπεται να το λέει. Διότι δεν επιτρέπεται να υποτάσσεις την επιστήμη σου κάτω από τις επιταγές του Υπουργείου σε αυτή τη φάση. Μάλιστα. Διαπιστώνουμε και το εξής όμως, γιατρέ. Βλέπουμε αυτό, το αναφέρατε αν δεν κάνω λάθος, μιλάμε για κόπωση των υγειονομικών, είτε είναι νοσηλευτές είτε είναι γιατροί. Και έχουμε παρετήσεις, έχουμε καθημερινά να φτάνουν και σε εμάς εδώ μηνύματα με κόσμο που να λέει δεν αντέχουμε άλλο, και μάλιστα τη στιγμή που τα περισσότερα νοσοκομεία έχουν μετατραπεί σε μία νόσο. Εγώ σκέφτομαι τι θα γίνει όταν σιγά σιγά θα αρχίσουν να επιστρέφουν στην κανονική τους λειτουργία με όλο αυτό τον όγκο των απαιτήσεων και της δουλειάς να έρχεται συσσωρευμένος. Έτσι είναι όπως το λέτε. Κοιτάξτε, υπάρχει τεράστια κόπωση στο προσωπικό, η οποία κόπωση, σας είπα και πριν, αποτυπώνεται και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Όπως επίσης στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτυπώνεται και η κατάσταση η οποία διαμορφώνεται τώρα σε κάποια νοσοκομεία των Αθηνών, που βρίσκονται άσχετοι γιατροί από πλευράς ειδικότητας. Δηλαδή, μπορεί να βρίσκεται ένας ορθοπαιδικός, ένας οτορινολαριγκολόγος, ένας καρδιολόγος να περιθάλπτουν ασθενείς με πνευμονική λίμωξη, γιατί τέτοια είναι η λίμωξη COVID. Mm-hmm. Και αυτό συμβαίνει στα νοσοκομεία που έχουν διατεθεί αποκλειστικά για τον κορονοϊό, όπως είναι το Σισμανόγλιο, ο Ερυθρός. Και απειλούνται να γίνουν και κάποια άλλα νοσοκομεία, όπως είναι το Τριάσι, το Γεννηματάς. Ελπίζουμε να μην γίνουν. Όταν λοιπόν ένας ασθενής περιμένει να βρει την υγεία του και μπροστά του συναντάει εμένα, ας πούμε, που είμαι ορθοπαιδικός, αντικειμενικά οι πιθανότητες να τα πάει καλά μειώνονται σε σχέση με το να είχε ειδικούς επιστήμονες, παθολόγους, πνευμονολόγους, λοιμοξιολόγους. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το οποίο οπωσδήποτε επιβαρύνει. Το δεύτερο είναι ότι πράγματι όλο αυτόν τον καιρό, ένα χρόνο πανδημία, δεν έχουμε μετρήσει παρά ελάχιστες προσλήψεις και εκείνες προσωπικού, το οποίο έρχεται με ελαστικές συμβάσεις στα νοσοκομεία, επικουρικού προσωπικού. Άρα, νομίζω ότι για να μην πω είμαστε αβοήθητοι, να πω ότι τέλος πάντων, εντάξει, καλά τα χειροκροτήματα, αλλά εδώ στην πράξη, τώρα που πρέπει να δείξει και το Υπουργείο, ας πούμε, να ξεπεράσει τον εαυτό του, ας το πούμε και έτσι, ακόμα και τώρα δεν το βλέπουμε. Και ούτε καν αυτό το ίστατο μέτρο που ζητήσαμε, αφού προσλήψεις, ας υποθέσουμε ότι δεν μπορεί να γίνουν σε μια εβδομάδα μέσα, mm-hmm. αλλά έστω τώρα που πεθαίνει κόσμος, που έχουμε 150 άτομα στη λίστα για ένα κρεβάτι εντατικής θεραπείας, έστω και τώρα να προχωρήσουν σε επίταξη των υποδομών που διαθέτει ο ιδιωτικός τομέας. Όλο το λεκανοπέδιο έχει περίπου 200 κλίνες μεθ από τα ιδιωτικά νοσοκομεία, τα οποία έχουν και εξοπλισμό, έχουν και τεχνολογική υποδομή, έτσι και είναι και πολύ διαφημισμένα τον προηγούμενο καιρό για τις υπηρεσίες τους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά παραπάνω από τους μισούς γιατρούς που συμμετέχουν στην επιτροπή του Υπουργείου, που συμβουλεύει το Υπουργείο για τα μέτρα, είναι επιστημονικά στελέχη του ιδιωτικού τομέα. Άρα mm-hmm. έχουν τη δυνατότητα αυτοί οι άνθρωποι. Καλύμωνο και αν δεν την έχουν αυτοί, ας πούμε, να νοσηλεύσουν περιστατικά με COVID. Συνάδελφός σας μου είχε εξηγήσει ότι ουσιαστικά οι κλίνες εντατικής του ιδιωτικού τομέα είναι στη διάθεση του δημόσιου. Δηλαδή, έχουμε την συνεργασία στο κομμάτι αυτό. Θα έπρεπε έτσι, να είναι τουλάχιστον. Με τη μόνη διαφορά ότι έχει οριστεί ταρίφα. Ότι υπάρχει θεσμοθετημένη ταρίφα, η οποία μάλιστα πριν κάποια χρόνια καθιερώθηκε, γι' αυτό και είχαμε την ανάπτυξη των μονάδων αυτών στον ιδιωτικό τομέα. Ισχύει αυτό. Ανέκαθεν, ναι, θα mm-hmm. σας πω. Ανέκαθεν υπήρχε ένα κομμάτι από κλίνες μέσα του ιδιωτικού τομέα τα τελευταία χρόνια που ήταν στη διάθεση του κράτους για να πηγαίνουν ασθενείς που δεν βρίσκανε δημόσια μονάδα εντατικής θεραπείας. Και ο ΕΟΠΗ πλήρωνε ένα συγκεκριμένο μίσθωμα. Μέσα στην πανδημία, ακριβώς επειδή η ανάγκη για κλίνες ΜΕΘ αυξήθηκε, η κυβέρνηση με πράξη νομοθετικού περιεχομένου νομοθέτησε ουσιαστικά το διπλασιασμό αυτού του ενοικίου από ναι. πλευράς του ΕΟΠΗ mm-hmm. προς τις ιδιωτικές κλινικές. Άρα, όχι μόνο δεν είπε η κυβέρνηση τώρα που έχουμε ανάγκη, φέρτετες χωρίς αποζημίωση γιατί πεθαίνει κόσμος, αλλά είπε πάρτε και τα διπλά λεφτά. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να ξέρετε ότι στο σύστημα διαθεσιμότητες που διαθέτει το ΕΚΑΒ και το ΕΚΕΠΗ, οι ιδιώτες δηλώνουν όσες κλίνες μέσα θέλουν ή κρίνουν ότι πρέπει να δηλώσουν. Δεν υποχρεώνονται να δηλώσουν όλες τις διαθέσιμες κενές κλίνες εντατικής θεραπείας. Γιατί αν το έκαναν αυτό, οι κλίνες αυτές τώρα θα ήταν σχεδόν οι περισσότερες γεμάτες. Γιατί αν έχουμε 200 διαθέσιμες και περιμένουν 150, καταλαβαίνετε ότι σχεδόν θα είχαν γεμίσει. Αν λοιπόν γινόταν αυτό, αν οι κλίνες ήταν γεμάτες με περιστατικά του δημόσιου τομέα, τότε δεν θα υπήρχε δυνατότητα τα ιδιωτικά νοσοκομεία να αναπτύξουν, ειδικά το τελευταίο δίμηνο στο λεκανοπέδιο, μια τεράστια χειρουργική δραστηριότητα από χειρουργία όλων των κατηγοριών. Έχουμε μια τεράστια αύξηση
στα τακτικά χειρουργεία που επειδή δεν μπορούν να μπουν στο δημόσιο νοσοκομείο, πάνε στα ιδιωτικά. Αν λοιπόν αυτοί δεν είχαν και μεθ, οι ιδιώτες, δεν θα μπορούσαν να στηρίξουν μια σειρά από βαριές χειρουργικές επεμβάσεις. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτοί έχουν και το μαχαίρι, αυτοί έχουν και το πεπόνι σε αυτή τη φάση. Ναι, τώρα σχεδόν απαντήσαμε, νομίζω, στο γιατί δεν γίνεται αυτό το οποίο αναφέρατε κι εσείς και αναφέρουν και πολλοί συναδελφοί σας, η επίταξη των κλινών εντατικής θεραπείας των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Μιλώντας θες με ένα συνάδελφό σας, μου είπε, τουλάχιστον από την εμπειρία που έχει στο Νίκαιας, έχει αρχίσει και η εισαγωγή των ασθενών να παρουσιάζει κάποια βελτίωση ποσοτική. Δηλαδή επιπεδώνεται η καμπύλη, αν μπορούμε να το πούμε αυτό. Είναι η ίδια η αίσθηση δική σας? Για να πάρουμε και λίγο θάρρος, να ακούσουμε και κάτι αισιόδοξο. Θα σας πω, ναι, αυτό είναι το ευχάριστο της υπόθεσης, ότι βλέπουμε να υπάρχει μία μικρή κάμψη, ας πούμε, στις εισαγωγές. Το οποίο όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε, ειδικά για το λεκανοπαίδιο, ότι έχει άμεση συσχέτιση με το γεγονός ότι έχουν ενταχθεί ορισμένα νοσοκομεία αποκλειστικά στον κορονοϊό. Δηλαδή, μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαμε τον Ερυθρό Σταυρό αποκλειστικά διατεθειμένο για COVID. Σκεφτείτε τώρα, αν ας πούμε ήταν να μπουν στο θριάσιο που δουλεύω εγώ 40 περιστατικά, μπορεί αυτά να είναι 20, γιατί τα υπόλοιπα 20 θα τα έχει πάρει ο Ερυθρός. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι στον Ερυθρό οι ασθενείς είναι χωρισμένοι σε τμήματα COVID, γιατί όλο το νοσοκομείο είναι COVID. Και οι γιατροί που τους περιθάλτουν είναι οι ίδιοι γιατροί του Ερυθρού Σταυρού, όλων των ειδικοτήτων, των διάφορων ειδικοτήτων που τους έχουν χωρίσει σε 15 ομάδες. Και είμαι εγώ, ας πούμε, ορθοπαιδικός σε μια ομάδα που έχει έναν παθολόγο ή πνευμονολόγο και άλλους 10-12 άσχετους, όπως εγώ, ας πούμε, γοριλά, καρδιολόγους. Και όλοι αυτοί ασχολούνται με κορονοϊό. Δηλαδή, θέλω να πω, και το καταλαβαίνετε κι εσείς και οι ακροατές, ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο να υπάρχει. Εντάξει, γιατρέ, κάνετε δεύτερη ειδικότητα. Δεύτερη ειδικότητα κάνετε, γιατρέ. Μακάρι να την κάναμε και σωστά. Το θέμα είναι ότι την κάνουμε στην πλάτη του κόσμου. Αυτό είναι το πρόβλημα, καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν σας αποδεσμεύσω, θέλω ένα σχόλιο, γιατί μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, μέσα σε όλη αυτή την πίεση, έχουμε μέτρα, μάλλον δεν έχουμε τα μέτρα τα οποία θα περιμέναμε, όπως παραδείγματος χάρη στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους χώρους εργασίας, ελέγχους. Εκεί τέλος πάντων που φαίνεται να έχουμε μεγαλύτερη μετάδοση. Και βλέπουμε συζήτηση για άνοιγμα της εστίασης, για άνοιγμα του τουρισμού, και φέτος όπως και πέρυσι, και τα αυτοδιαγνωστικά αυτά τώρα σκευάσματα, τα οποία θα μπουν έτσι ίσως και από αυτή την εβδομάδα στη ζωή μας. Ένα σχόλιο για το τελευταίο, για την αυτοδιάγνωση αυτή. Το σχόλιο είναι το εξής. Πρώτον, δεν υπάρχει σε σοβαρή πολιτισμένη κοινωνία και κράτος αυτοεπιτήρηση ούτε αυτοεπιδημιολογία. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή ο καθένας από μόνος του να ελέγχεται, να εξετάζεται, να καταγράφει το αποτέλεσμα και να το δίνει στις αρχές. Αυτό είναι τουλάχιστον αστείο, αν δεν ήταν τραγικό. Το δεύτερο σχόλιο αφορά, αν θέλετε, τον τρόπο με τον οποίο αυτή η εξέλιξη ήρθε τόσο γρήγορα, με τις προμήθειες, με αυτό το, τέλος πάντων, αυτή την καούρα που τους έπιασε να τα κάνουν όλα γρήγορα με το τεστ. Και ανεξαρτήτως το τι σκοπιμότητες εξυπηρετούν, ποιος θα φέρει αυτά τα τεστ, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω όμως να κάνω ένα σχόλιο, ότι με την ίδια ταχύτητα με την οποία προσπάθησαν να διεξάγουν όλη αυτή την προμήθεια της αυτοδιάγνωσης, αυτού των self-test, με την ίδια ταχύτητα και με τα μισά ίσως λεφτά από αυτά που διαθέτουν, θα μπορούσαν να έχουν κάνει εκατοντάδες προσλήψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας που στενάζει, την ίδια στιγμή που για λιγοστές θέσεις που προκυρήσονται για το δημόσιο περιμένουν δεκάδες γιατροί, έχοντας θέση υποψηφιότητα. Ενδεικτικά σας λέω ότι για τον Ερυθρό Σταυρό που σας είπα πριν, για 4-5 θέσεις παθολόγων που προκυρήθηκαν, περιμένουν 38 παθολόγοι. 38 άτομα κάναν τα χαρτιά τους. 40 πνευμονολόγοι κάναν χαρτιά για 20 θέσεις στο σωτηρία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που περιμένουν δεν είναι άνθρωποι που δεν υπάρχουν, ούτε που δυσκολεύεται να τους βρει η κυβέρνηση. Είναι στα χαρτιά τα επίσημα που κρατάει το ίδιο το κράτος όταν κάνει προκήρυξη γιατρών. Γιατί δεν κάνει με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου που έχει νομοθετήσει την μία και τέρατα αυτόν τον χρόνο, ας κάνει και κάτι καλό, ας πει περιμένετε 38 άτομα, αύριο το πρωί ελάτε να διοριστείτε στο δημόσιο. Είναι όλοι γιατροί, με πτυχίο, με τίτλο ειδικότητας, θα δώσουν τρομερή ανάσα στο σύστημα και θα σωθεί πραγματικά, θα γλιτώσει τη ζωή του
κόσμος. Αυτό είναι το σχολείο μου. Μάλιστα. Εδώ τώρα όπως έχουμε και από το Υπουργείο αλλά και από διάφορους κυβερνητικούς παράγοντες και διοικητές νοσοκομείων αρκετές φορές πώς το λένε, διατείνονται ότι δεν βρίσκουν και γιατρούς. Κάνουν αιτήσεις και δεν έχουν ανταπόκριση. Ναι, πρώτο σχόλιο. Όχι τόσο βέβαια για τα κεντρικά, όσο τα πιο απομακρυσμένα, στο πούμε, νοσοκομεία της περιφέρειας. Ναι. Ρωτήστε γιατί δεν βρίσκουν γιατρούς το διοικητή του νοσοκομείου του Πύργου, που έχει φέρει τους παθολόγους εκεί, είναι όλοι έχουν υποβάλει παραίτηση, όλοι οι παθολογικοί κλινικοί σχεδόν. Τι φταίει και παραιτούνται οι γιατροί, έτσι, ή δεν πάνε γιατροί σε κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα σχόλιο που αγγίζει, τέλος πάντων, να μην πω τα όρια του κουτσομπολιού, αλλά αποτυπώνει μια πραγματικότητα. Το δεύτερο σχόλιο, σας είπα. Αναζητήστε, είναι ελεύθερα και για εσάς τους δημοσιογράφους. Στις ιστοσελίδες των υγειονομικών περιφερειών, στην τελευταία προκήρυξη που έγινε, είναι αναρτημένοι οι συνάδελφοι, όχι με τα προσωπικά τους δεδομένα, με έναν αριθμό πρωτοκόλλου. Που έχουν δηλώσει για θέση. Όταν για μία θέση δηλώνουν 15 γιατροί, για πέντε θέσεις δηλώνουν 40 γιατροί. Πώς δεν υπάρχουν αυτοί οι γιατροί, δηλαδή. Προφανώς, αν του πεις του άλλου, έλα 4, 5 ή 6 μήνες να σε βάλω μόνο στο COVID και μετά θα φύγεις, δεν θα πετάξει και τη σκούφια του. Όταν όμως του πεις ότι έλα εδώ να γίνεις μόνιμος γιατί σε χρειαζόμαστε, βεβαίως και θα υπάρχει διαθεσιμότητα. Εντάξει, να μπούμε και λίγο στη θέση των εργαζομένων. Δεν μπορεί ο άλλος, λέμε, είναι ο άλλος στο εξωτερικό και δεν έχει να βοηθήσει. Θα αφήσει δηλαδή στη Βρετανία, στη Σουηδία, 6.000 ευρώ μισθό και την οικογένειά του, να έρθει ένα χρόνο επικουρικός στον κορονοϊό που κινδυνεύει να κολλήσει, όποτε τον εμβολιάσουν κιόλας, γιατί αυτοί που διορίζονται τώρα μπαίνουν στην πλατφόρμα να εμβολιαστούν με τον γενικό πληθυσμό και όχι με τους υγειονομικούς, και να κάτσει ένα χρόνο και μετά να του πούνε γεια σας, και τι θα κάνει αυτός μετά. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρξει και ένα κίνητρο από την πλευρά της πολιτείας. Ή πώς θα έρθει ο άλλος επικουρικός, και κλείνω με αυτό να μην σας τρώω τον χρόνο, όταν όλοι οι επικουρικοί έχουν πάρει παράταση μέχρι τέλος Οκτώβρη και αύριο 31 Μάρτη, ένας συνάδελφός μας, ο μοναδικός επικουρικός σε όλη την Ελλάδα, ο Κώστας ο Καταραχιάς, που είναι πρόεδρος του Σωματείου του Αγίου Σάβα, απολύεται. Και δεν του δίνουν τη νόμιμη παράταση που δικαιούται. Επειδή είχαμε φιλοξενήσει τον κύριο Καταραχιά, έχουμε εξέλιξη στην υπόθεσή του ή παραμένει έχουμε σήμερα άλλη μια κινητοποίηση στο Υπουργείο Υγείας και θέλω να ελπίζω ότι κάτω από τις πιέσεις θα το πάρουν πίσω. Αλλά πρόκειται σαφώς για μια εκδικητική απόλυση. Όπως είναι εκδικητική, επιτρέψτε μου να το πω και αυτό για πρώτη φορά από τον αέρα του σταθμού σας, και η μη παράταση της συναδέλφου μας, της γιατρού, στο νοσοκομείο, στο Χατζικόστα των Ιωαννίνων, που είναι γαστρεντερολόγος και δεν της δίνεται παράταση, γιατί όλο τον προηγούμενο καιρό αντιδρούσε, επειδή είναι μονογονεϊκή οικογένεια και δεν μπορούσε να πάρει ούτε λίγες μέρες άδεια ειδικού σκοπού να κρατήσει το παιδί της. Και αυτή τη γυναίκα την εκδικείται η διοίκηση του νοσοκομείου και δεν της δίνει παράταση μέχρι τέλος Οκτώβρη του 2021. Όταν λοιπόν αυτά τα πράγματα τα βλέπουν ορισμένοι γιατροί ως φαινόμενα, από εκεί και ύστερα τι καταλαβαίνουν, ότι για να είσαι στο δημόσιο σύστημα δεν πρέπει να μιλάς, δεν πρέπει να σηκώνεις ανάστημα. Αν πεις και κάμια κουβέντα, να κριτικάρεις τις διοικήσεις και τα υπουργεία, μπορεί να βρεθείς και έξω από το νοσοκομείο. Άρα λοιπόν, τι, ένα κλίμα τρομοκρατίας. Είναι αυτό φιλικό περιβάλλον να έρθει να δουλέψει ένας επιστήμονας το 2021? Εγώ θα λέγω ότι είναι ένα περιβάλλον που αποθεί τους γιατρούς. Μάλιστα. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαρίστω. Γεια.